Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγούνται σε 16 φυλακές σε όλη τη χώρα οι συλληφθέντες για τα επεισόδια στο γήπεδο της ΑΕΚ. Η μεταγωγή τους γίνεται τμηματικά, καθώς έχουν χωριστεί σε ομάδες των 6 έως 9. Την ίδια ώρα, οι έρευνες της αστυνομίας εντείνονται με νέα βίντεο από ιδιώτες να έχουν μπει στο μικροσκόπιο. Πρόκειται για συνταρακτικά βίντεο τα οποία θα σας αποκαλύψει απόψε ο Sky. Τον δρόμο για τις φυλακές παίρνουν και οι 105 συλληφθέντες για την δολοφονική επίθεση της Νέας Φιλαδέλφειας μετά την ολοκλήρωση των απολογιών. Αυτή η βιασύνη και η σπουδή να προφυλακιστούν όλοι ανεξαιρέτως οι κατηγορούμενοι, ανεξάρτητα από το βαθμό της συμμετοχής, είναι πρωτόγνωρη. Από το πρωί, 46 κρατούμενοι πήραν τον δρόμο για τις φυλακές, ενώ οι υπόλοιποι 59 θα μεταφερθούν τμηματικά την Τετάρτη και την Πέμπτη λόγω 15 Αυγούστου. Συνολικά 16 καταστήματα κράτησης σε όλη τη χώρα θα υποδεχθούν τους συλληφθέντες. Ανάμεσά τους οι φυλακές Τρικάλων, Λάρισας, Βόλου, Νιγρίτας, Κομοτηνής, Μαλανδρίνου, Άμφισσας, Δομοκού, Χανίων, Χίου, Γρεβενών, Ναυπλίου, Κο και Διαβατών, ανάλογα με τη χωρητικότητα του κάθε καταστήματος κράτησης. Οι ανήλικοι έχουν οδηγηθεί στον Αυλώνα, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός θα προφυλακιστεί στον Κορυδαλό. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο τηρείται απαρέκκλητα με τη συνοδεία, με τις ειδικές κλούβες, τις ειδικά διαμορφωμένες κλούβες που υπάρχουν γι' αυτό, την παράδοση, την παραλαβή, τις υπογραφές. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό, ούτε στη μεταγωγή, αλλά ούτε και στην χωροθέτηση των ατόμων. Οι Κροάτες θα χωριστούν σε μικρές ομάδες των 6 έως 9 ατόμων, όπως προβλέπεται λόγω της κατηγορίας για εγκληματική οργάνωση. Παράλληλα, έχουν ληφθεί μέτρα από τις διοικήσεις των φυλακών για την ασφαλή τους κράτηση, προκειμένου να αποφευθούν επεισόδια με Σέρβους κρατούμενους ή οπαδούς άλλων ομάδων. Μέσω της διαδικασίας αντιπαραβολής του DNA που ξεκίνησε σήμερα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών θα επιχειρήσουν μέχρι την Τετάρτη να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που κατάφεραν τα δολοφονικά χτυπήματα στο Μιχάλη Κατσούρη. Αναμένουμε την αστυνομία, τους ερευνητές, νέο αναλυτικότερο υλικό προακριτικό, το οποίο θα βοηθήσει τους δικαστές ώστε να μπορέσουν οι ανακριτές τις επόμενες μέρες ή τις επόμενες εβδομάδες να αποδώσουν σε κάποιους την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Δεν είναι ικανό το υλικό να οδηγήσει σε ασφαλείς κατευθύνσεις. Η αστυνομία τις τελευταίες ώρες έχει εντοπίσει και άλλα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που θα βοηθήσουν να φωτιστούν τα κρίσιμα λεπτά της συμπλοκής, ενώ αναζητούνται και άτομα που πιθανόν να έχουν διαφύγει της σύλληψης. Επικεντρωνόμαστε καταρχήν στους πιο σκληροπυρηνικούς. Ψάχνουμε λοιπόν το DNA αυτών καταρχάς, να δούμε μήπως σκότωσε το παιδί ένας από αυτούς. Γίνεται μια έρευνα στις κάμερες και είναι πολύ σημαντικό και η έρευνα στα τηλέφωνα, η οποία θα αργήσει να βγουν επισυνδέσεις. Διαπέφτει πολύ ξύλο, τι δεν γίνεται. Το επόμενο διάστημα η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα δείξει αν υπάρχει ύποπτη δραστηριότητα στην περιοχή γύρω από το γήπεδο της ΑΕΚ από χούλιγκανς που κατάφεραν να μην συλληφθούν. Σύμφωνα με την κροατική εφημερίδα Nacional, ανάμεσα στα άτομα που διέφυγαν της σύλληψης ήταν και οι δύο διοργανωτές της καθόδου των χούλιγκαν στις Δυναμό Ζάγκρεπ στην Αθήνα. Αστυνομικές πηγές κατονομάζουν δίδυμο το οποίο κατάφερε να διαφύγει από την ελληνική αστυνομία ως κρυφούς διοργανωτές της αιματηρής επίθεσης των Bad Blue Boys στην Αθήνα. Το δημοσίευμα φωτογραφίζει τους δύο υποκινητές κάνοντας λόγο για έναν πατέρα 4 παιδιών, πρώην ηγέτη των Bad Blue Boys, αλλά και έναν χούλιγκαν με πτυχίο κοινωνιολογίας. Το πρωί, οι γονείς των συλληφθέντων χούλιγκανς από την Κροατία βρέθηκαν έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Ζάγκρεμπ, όπου πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας ζητώντας την επιστροφή των παιδιών τους. Οι έρευνες εισέρχονται σε κρίσιμο στάδιο, όμως οι ελληνικές αρχές συναντούν την απροθυμία των Κροατών να συνεργαστούν με την ταχύτητα που απαιτούν οι περιστάσεις. Θα τα δούμε αναλυτικά με τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, ξεκινώντας όμως με τη μεταγωγή που συνεχίζεται των συλληφθέντων στις φυλακές. 70 φυλακιστήρια έχουν βγει, Γιάννη, μέχρι στιγμής από τους 105 κρατούμενους και συνεχίζεται η έκδοση και των υπολείπων. Από τα κρατήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μετήχθησαν 46 από αυτούς σχεδόν σε όλα τα καταστήματα κράτησης της χώρας. Η μεταγωγή των υπολείπων λόγω 15 Αύγουστο θα γίνει την Τετάρτη και την Πέμπτη. Συγκεκριμένα 8 από αυτούς είναι ήδη έκλειστοι στις φυλακές Κορυδαλλού και 12 στις φυλακές Αυλώνα και οι υπόλοιποι διασπαρμένοι στις υπόλοιπες 14 φυλακές της Ελλάδος. Από αυστηρά μέτρα φαντάζομαι μέσα στις φυλακές. Ναι, και αυτό είναι ο προβληματισμός των αρχών, καθώς το
αυτό το οποίο θα ήταν το πιο καλό ουσιαστικά ενδεχόμενο για τους αξιωματικούς αλλά και τα στελέχη των φυλακών, συγγνώμη, για τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, θα ήταν αυτοί οι κρατούμενοι να μπορούσαν να ήταν και ξεχωριστά από τους υπόλοιπους κρατούμενους αλλά και ξεχωριστά μεταξύ τους, προκειμένου να μην υπάρχει κανένα επίπεδο συνεννόησης. Προς το παρόν θα προσπαθήσουν να αποφύγουν επαφές με υπηκοότητες που είναι εχθρικές προς τους Κροάτες. Ήδη τουλάχιστον από τις φυλακές Κορδαλού φαίνεται ότι αυτό το έχουν καταφέρει, καθώς υπάρχουν σχετικοί κόροι και έχουν απομονωθεί. Ενώ και ο προαυλισμός θα γίνεται ξεχωριστά από τους υπόλοιπους κρατουμένους. Πάμε τώρα στην απροθυμία των κροατικών αρχών να συνεργαστούν γρήγορα και να μας δώσουν το ποινικό μητρώο των συλληφθέντων. Ναι, ακριβώς. Η συνεργασία των ελληνικών και κροατικών αρχών ασφαλείας, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι σε επιθυμητό επίπεδο αναφορικά με την υπόθεση. Από την πρώτη στιγμή, η ελληνική πλευρά, όπως τουλάχιστον αναφέρουν αστυνομικές πηγές, έχει αποστείλει όλα τα ονόματα των συλληφθέντων κροατικής υπηκότητας μέσω των γραφείων ανταλλαγής πληροφοριών Σιρένε της Europol, αναζητώντας το ποινικό παρελθόν των συγκεκριμένων ανθρώπων, χωρίς προς το παρόν να έχουν πάρει απάντηση από την κροατική πλευρά. Τώρα, όσον αφορά τις έρευνες, Γιάννη, οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση αναφέρουν ότι όλα τα δείγματα που έχει αποστείλει ο δικαστής ο Νίκος Καλόγριας προς τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και το εργαστήριο DNA δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Δεν έχει ακόμα εξαχθεί, όπως αναφέρουν, αξιοποιήσιμος γενετικός τύπος, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται πως αρκετά από τα ευρήματα αλλοιώθηκαν από διαφορετικά άτομα που προσπαθούσαν να βοηθήσουν τον 29χρονο Μιχάλη Κατσούρη. Επίσης, αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι υπάρχει και σοβαρή πιθανότητα και το φωνικό όπλο να μην είναι ανάμεσα στα 65 πιστήρια που ήδη έχουν μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.